Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω τις βασικές λειτουργίες του Reaper2D. Το Reaper2D είναι ένα υδραυλικό μοντέλο καταλληλότητας ενδιαιτήματος και μάλιστα ένα από τα λίγα δωρεάν διαθέσιμα μοντέλα που συνδυάζουν σε ένα λογισμικό και μοντέλο υδραυλικό και μάλιστα δυσδιάστατο και μοντέλο καταλληλότητας ενδιαιτήματος. Το Reaper2D λοιπόν μπορείτε να το βρείτε δωρεάν διαθέσιμο από το Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα. Αναπτύχθηκε το 2002. Εδώ σας δίνει τώρα διάφορες πηγές από όπου μπορείτε εσείς να κατεβάσετε το λογισμικό. Εσείς προτιμήστε την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Αλβέρτα, που είναι αυτή εδώ. Λοιπόν, την πρώτη φορά που θα μπείτε στην ιστοσελίδα, μπορεί να σας πει ότι η σύνδεσή σας δεν είναι ασφαλής και σας προτρέπει ο browser να μην επισκεφτείτε τη σελίδα κλπ. Εσείς θα πρέπει να του πείτε ότι θα επισκεφτείτε τη σελίδα και πηγαίνουμε εδώ στο download page, όπου μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες εκδόσεις των λογισμικών που σχετίζονται με το Reaper2D και κάποια συνοδευτικά αρχεία. Εμείς θα κατεβάσουμε το Reaper2D.zip και το φάκελο exercises.zip. Λοιπόν, εγώ τους έχω κατεβάσει ήδη αυτούς τους φακέλους, απλώς θα κάνω αποσυμπίεση των αρχείων zip. Ωραία. Και ουσιαστικά το Reaper2D βρίσκεται σε αυτό το φάκελο. Εδώ είναι λοιπόν όλα τα λογισμικά που απαρτίζουν το Reaper2D και με τα οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε να εργαζόμαστε. Λοιπόν, το Reaper2D απαρτίζεται από 4 λογισμικά. Όπως βλέπετε υπάρχουν 4 αρχεία .exe. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα 3 από αυτά. Και θα ξεκινήσουμε με το Reaper2D.bed, Reaper2D.bed τέλος πάντων. Αυτό είναι το περιβάλλον του λογισμικού και ουσιαστικά το Reaper2D.bed μας διευκολύνει να εισάγουμε στον υπολογιστή και συγκεκριμένα στο Reaper2D την τοπογραφία της περιοχής μελέτης που θέλουμε να προσομοιώσουμε. Λοιπόν, αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει ένα συγκεκριμένο αρχείο. Λοιπόν, εγώ έχω το συγκεκριμένο αρχείο εδώ. Τώρα, για όσους δεν ξέρουν πώς καταγράφουμε την τοπογραφία από το πεδίο, στο πεδίο βασικά, υπάρχει άλλη μία παρουσίαση, όπου εκεί υπάρχει μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο πώς καταγράφουμε την τοπογραφία. Δύο μέθοδοι είναι ουσιαστικά. Το Reaper2D ως δυσδιάστατο μοντέλο χρειάζεται την καταγραφή της τοπογραφίας με τη μορφή συντεταγμένων χ, ψ και υψομέτρου. Εδώ λοιπόν έχω ένα τέτοιο αρχείο. Θα πρέπει να έχει την επέκταση bed. Έτσι. .bed. Και εσείς ουσιαστικά όταν καταγράφετε την τοπογραφία στο πεδίο με ένα GPS ακριβίας, αυτό που παίρνετε ως αρχείο είναι αυτές οι τρεις στήλες. Συντεταγμένες χ, ψ και υψόμετρο σε μέτρα. Το Reaper2D χρειάζεται επιπλέον κάποιες στήλες για να λειτουργήσει ως αρχείο. Μία στήλη όπου έχετε ουσιαστικά μία αριθμητική καταγραφή των σημείων που έχετε καταγράψει, 1, 2 κλπ. Ακόμα μία στήλη που αναφέρεται στην τραχύτητα, αλλά μπορείτε να βάλετε κάποιο έτσι, τυχαίο νούμερο. Εγώ έχω βάλει τώρα το 0,5, θα το δούμε αργότερα αυτό. Και άλλη μία στήλη με κάποια σχόλια. Για το κάθε σημείο μπορεί να γράψετε εδώ σημείο 1, σημείο 2 κλπ. Εγώ έχω βάλει πάλι τα νούμερα του κάθε σημείου. Αυτό είναι λοιπόν το αρχείο, το οποίο θα πρέπει να τελειώνει οπωσδήποτε με τη φράση no more notes και τελεία ή οποιαδήποτε άλλη φράση end of notes και οπωσδήποτε την τελεία. Άρα, ανοίγω το Reaper2D bed και file open. Για να ανοίξω το αρχείο της τοπογραφίας. Είναι αυτό εδώ. Εδώ λοιπόν βλέπετε αυτά που είχαμε πριν στο Excel που φαινόντουσαν. Είναι τώρα εδώ με τη μορφή σημείων. Κάθε σημείο έχει μία συντεταγμένη χ, μία συντεταγμένη ψ και το υψόμετρό του.
Τώρα, για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε με το River2D, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να οριοθετήσουμε την περιοχή την οποία θα προσομοιώσουμε. Αυτό που κάνετε από εδώ, bed, define exterior boundary loop, το CCW που λέει, που έχει εδώ, είναι counterclockwise, δηλαδή θα πρέπει να ξεκινήσω εγώ τώρα να οριοθετώ την περιοχή μου, δηλαδή να του βάλω τις όχθες και τα όρια εισόδου και εξόδου, αλλά αντίθετα στη φορά των δικτών του ρολογιού. Ξεκινάω από εδώ και ανεβαίνω. Εάν το έκανα προς την άλλη πλευρά, δηλαδή προς τα εδώ, στην συνέχεια θα έπρεπε να ανοίξω το αρχείο μου με ένα άλλο πρόγραμμα, το οποίο δεν θα το αναγνώριζε. Οπότε προχωράω αντίθετα στους δείκτες του ρολογιού και οριοθετώ την περιοχή μου. Εδώ φροντίστε να δώσετε αρκετή λεπτομέρεια, γιατί είναι ουσιαστικά δημιουργείται τώρα το υπόβαθρο επί του οποίου θα εκτελεστούν όλες οι διαδικασίες προσομοίωσης. Λοιπόν, όταν θέλετε να ζουμάρετε, πατάτε το τετράγωνο αυτό και σχεδιάζετε ένα τετράγωνο και έχει πλέον ζουμάρει, οπότε συνεχίζουμε να οριοθετούμε. Λοιπόν, δεν πειράζει αν η όχθη έρχεται μέσα σε κάποιους κόμβους. Το σημαντικό είναι να μην βγαίνει έξω από τους κόμβους, γιατί εκεί δεν θα λειτουργεί το μοντέλο. Εδώ λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ τώρα χρειάζεται να ξεζουμάρω, οπότε μπορώ να πατήσω αυτό το τριγωνάκι, όπου ξεζουμάρει σταδιακά, ή μπορώ να πατήσω αυτό και με πάει κατευθείαν στην αρχική μου οθόνη. Συνεχίζω λοιπόν την οριοθέτηση. Εδώ πάλι θα χρειαστεί να σχεδιάσω ένα τετράγωνο για να ζουμάρει σχετικά. Τώρα, πατώντας τον κόμβο από τον οποίο ξεκίνησα, σταματάει να σχεδιάζει πλέον. Και πατάω πάλι εδώ. Αυτή είναι η οριοθέτηση της περιοχής μου. Επιπλέον, πέραν της οριοθέτησης της περιοχής προσομοίωσης, θα πρέπει να εισάγουμε και τον σωστό τώρα δείκτη ταχύτητας. Που σας είπα στην αρχή, έχουμε μία τιμή 0,5 ως δείκτη ταχύτητας και το αφήνουμε προς το παρόν έτσι. Ο δείκτης ταχύτητας θα πρέπει τώρα να ανταποκρίνεται στο υπόστρωμα της περιοχής, στη μεταβολή του υπόστρωματος της περιοχής. Λοιπόν, ενώ συνήθως, δηλαδή σε άλλα προγράμματα, υδραυλικά μοντέλα διατήματος, χρησιμοποιείται συνήθως ο δείκτης Manning, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 0,02 μέχρι 0,08 ανάλογα με το υπόστρωμα, αν είναι λεπτόκοκο, χονδρόκοκο κλπ. Το River2D χρησιμοποιεί έναν άλλο δείκτη που τον ονομάζει Roughness Height, Effective Roughness Height και σχετίζεται με τον συντελεστή Manning και την υδραυλική ακτίνα. Λοιπόν, για να μας διευκολύνει, μπορείτε να πάτε εδώ Bed και έχει ένα Roughness Converter όπως το λέει, όπου μπορούμε να βάλουμε την υδραυλική ακτίνα για συγκεκριμένη παροχή. Τώρα εγώ θα βάλω 0,3 περίπου. Και βάλω ένα Manning 0,06 που αντιστοιχεί περίπου σε βράχια. Αν πατήσω Calculate μου βγάζει το αντίστοιχο Effective Roughness Height που είναι 0,63. Αν βάλω για παράδειγμα Manning που αντιστοιχεί σε μικρές πέτρες, 0,04, μου βγάζει 0,26. Άρα θα βάλω εγώ τώρα συντελεστή ταχύτητας από 0,26 μέχρι 0,63. Στην περιοχή μου. Αυτό μπορώ να το κάνω είτε βάζοντας ένα ενιαίο συντελεστή σε όλη την περιοχή μου, Set Roughness Everywhere 0,63, ή μπορώ να βάλω σε συγκεκριμένες περιοχές Set Roughness by Region. Πηγαίνω αντίθετα των δικτών του ρολογιού, οριοθετώ μία περιοχή και κλείνω στο ίδιο σημείο και εδώ μπορώ να βάλω ένα διαφορετικό συντελεστή ταχύτητας 0,23 ας πούμε. Πατάω Save και να φροντίζετε να πατάτε συχνά Save γιατί αρκετές φορές το πρόγραμμα κολλάει. Και ουσιαστικά τελειώσαμε με το River2D Bed. Έχουμε οριοθετήσει την περιοχή προσομοίωσης, έχουμε εισάγει το συντελεστή ταχύτητας για όλη την περιοχή μελέτης με βάση το υπόστρωμα της περιοχής και την υδραυλική ακτίνα. Και πάω τώρα να ανοίξω το επόμενο αρχείο, το επόμενο λογισμικό, το οποίο είναι το River2D Mesh. Το River2D Mesh
είναι το αρχείο, το λογισμικό μάλλον, το οποίο θα δημιουργήσει το υπολογιστικό πλέγμα επί του οποίου θα γίνουν οι προσομοιώσεις. Και αυτό το υπολογιστικό πλέγμα δημιουργείται με βάση το αρχείο τοπογραφίας που, το οποίο έχουμε οριοθετήσει από το μέσω του River του DBED. Λοιπόν, ανοίγω λοιπόν το συγκεκριμένο αρχείο, File Open Bed File, το ίδιο αρχείο που ανοίξαμε και πριν. Εδώ το απεικονίζει με λίγο διαφορετικό τρόπο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω είναι να οριοθετήσω τα όρια εισόδου και εξόδου. Λοιπόν, η ροή στο ποτάμι το συγκεκριμένο έρχεται από εδώ και καταλήγει εδώ. Και όπως και στα περισσότερα υδροδυναμικά μοντέλα, στο όριο εισόδου θα πρέπει να εισάγω κάθε φορά την παροχή και στο όριο εξόδου θα πρέπει να εισάγω τη στάθμη του νερού. Λοιπόν, αυτό το κάνω στο River2D από εδώ, Boundary. Μπορείτε να πατήσετε το Set Inflow ή το Set Inflow by Area. Εγώ προτιμώ το Set Inflow by Area. Λοιπόν, χαράσω ένα τετράγωνο εδώ, σχεδιάζω ώστε να έρθω κοντά. Πατάω λοιπόν Set Inflow by Area και σχεδιάζω ένα τετράγωνο στο όριο που θέλω εγώ να εισάγω. Εδώ λέει να εισάγουμε την παροχή την οποία θα τρέξουμε. Ας πούμε εμείς ένα κυβικό μέτρο το δευτερόλεπτο. Το βλέπετε ότι έχει πρασινίσει το όριο. Πηγαίνω λοιπόν πάλι στην αρχική μου οθόνη και ζουμάρω πάλι στο άλλο όριο, όπου εδώ θα πάω Boundary, Set Outflow by Area και σχεδιάζω ένα τετράγωνο εδώ. Θέλει λοιπόν την στάθμη σε αυτό το σημείο. Για τη συγκεκριμένη παροχή η στάθμη είναι 96,1 μέτρα. Αυτά τα δεδομένα τα παίρνω από ένα συγκεκριμένο αρχείο επίσης, το οποίο θα πρέπει εσείς να έχετε ώστε να κάνετε τις προσομοιώσεις σωστά. Εδώ όπως βλέπετε μου έχει βάλει ως όριο εξόδου και αυτή την περιοχή. Εδώ όμως είναι όχθη και αυτό μπορώ να το διορθώσω επιλέγοντας Boundary, Set No Flow και κάνοντας ένα κλικ. Το σώζω. Εδώ μου λέει ότι δεν έχουμε φτιάξει ακόμα πλέγμα ώστε να σώσουμε. Οπότε πάμε να δημιουργήσουμε το πλέγμα τώρα, έχοντας εισάγει τα όρια εισόδου και εξόδου. Αυτό για να το κάνουμε πατάμε Generate Boundary Nodes. Εδώ ουσιαστικά μας ζητάει να βάλουμε πόσους κόμβους θα τοποθετήσει το River2D κατά μήκος της περιοχής μας. Εμείς θα το πούμε θέλουμε ανά ένα μέτρο. Θα κοιτάξουμε δηλαδή να φτιάξουμε τριγωνικά στοιχεία με πλευρά περίπου ένα μέτρο κάθε πλευρά. Γιατί επιλέγουμε ένα μέτρο, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε 5 μέτρα το κάθε ένα. Θα ήταν λιγότερη η ακρίβεια των υπολογισμών. Και επίσης, ένα δεύτερο είναι ότι για το μοντέλο του ενδιαιτήματος, επειδή συνήθως το ενδιαίτημα ορίζεται σε διαστάσεις κάποιων μέτρων, από 1 έως 2 μέτρα ας πούμε, για τα ψάρια δηλαδή ή για κάποιους άλλους οργανισμούς, το 1 μέτρο είναι μια καλή επιλογή. Άρα λοιπόν, ανά 1 μέτρο, βλέπετε ήδη ότι έχει οριοθετήσει κάποιους κόμβους στις πλευρές, στις όχθες δηλαδή. Λοιπόν, πατάμε επίσης, επιλέγουμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο θα γεμίσει την περιοχή μας με τριγωνικά στοιχεία. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι, δεν θα τους αναλύσουμε τώρα. Επιλέξτε εσείς Uniform Fill και πάλι σας ζητάει να του πείτε αυτά τα στοιχεία τα τριγωνικά που θα τοποθετήσει τι διαστάσεις να έχουν. Πάλι 1 μέτρο εμείς θα εισάγουμε. Και τη γωνία των τριγωνικών στοιχείων. 45 μοίρες είναι μια καλή γωνία. Από 45 έως 60 εμείς θα κοιτάξουμε να έχουμε όσο το δυνατόν ισόπλευρα. Ίσως και λίγη ισόπλευρα τρίγωνα. Οπότε θα πάμε στο 45. Λοιπόν εδώ βλέπετε ότι ήδη έχει βάλει, αν ζουμάρω, έχει βάλει τους σχετικούς κόμβους βάσει των οποίων θα φτιάξει τα τριγωνικά στοιχεία. Τώρα για να το κάνει αυτό θα πρέπει, προσέξτε, να είναι ζουμαρισμένη μια συγκεκριμένη περιοχή, αλλιώς μπορεί να κολλήσει το πρόγραμμα. Και πατάμε Generate Triangulate. Και εδώ βλέπετε ότι έχει φτιάξει το υπολογιστικό πλέγμα. Εδώ είναι τώρα μεγεθυμένο. Εάν πατήσω εδώ, είναι αυτό το υπολογιστικό πλέγμα που έχω. Τώρα μπορώ να κάνω Save. Στον ίδιο φάκελο θα σωθεί το αρχείο ως .msh.
Ας γράψω παραπήρως mess. Πατάω save. Και εδώ επίσης τελειώνουμε με την δουλειά που έχουμε να κάνουμε στο River2D mess. Πριν όμως πάμε στο επόμενο και τελευταίο λογισμικό, ας πούμε, πρόγραμμα του River2D, θα πρέπει να σώσουμε το αρχείο, εκτός από το Save As Mesh που κάναμε πριν, να το σώσουμε ως River2D Input File. Γράφω εδώ λοιπόν παραπήρως sim, που θα είναι για το simulation. Εδώ τώρα μας ζητάει, για να αρχίσει να κάνει την προσομοίωση, να του βάλουμε τυχαία μεν, αλλά όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που θα είναι στην πραγματικότητα, την στάθμη στο όριο εισόδου. Εδώ. Θα βάλω εγώ 99. 99 μέτρα δηλαδή. Πάλι από κάποια δεδομένα τα οποία θα πρέπει εσείς να έχετε και θα σας πω αργότερα πώς μπορούμε να έχουμε αυτά τα δεδομένα. Πατάω λοιπόν OK και το έσωσε και κλείνω το River2D Mesh και ανοίγω το τελευταίο λοιπόν πρόγραμμα, το River2D. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε με τις προσομοιώσεις, ένα σημαντικό πράγμα είναι ότι πρέπει αυτό το πλέγμα που έχουμε φτιάξει στο River2D Mesh, και το οποίο είναι ένα αρχικό πλέγμα, θα πρέπει να το βελτιώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν πάω στο River2D Mesh και ζουμάρω εδώ, θα δείτε ότι τα τρίγωνα αυτά είναι μεν πολύ ωραία τοποθετημένα, αλλά υπάρχουν διάφορα τρίγωνα εδώ στις όχθες, τα οποία είναι αρκετά μικρά ή τέλος πάντων δεν είναι όσο ισόπλευρα θα θέλαμε. Και αυτό μπορεί να επηρεάσει την προσομοίωση. Άρα θα πρέπει και αυτά τα τρίγωνα των όχθεων εδώ, να τα τροποποιήσω με κάποιο τρόπο και ώστε να βελτιώσω λοιπόν το πλέγμα. Και μάλιστα το River2D έχει και ένα συγκεκριμένο δείκτη που μας λέει πόσο το πλέγμα έχει βελτιωθεί. Οπότε πηγαίνω, αυτό το κάνω στο River2D, όχι στο MES, σε αυτό το πρόγραμμα, στο River2D. Ανοίγω λοιπόν το αρχείο που έσωσα πριν. Το αρχείο SIM εδώ που έσωσα. Λοιπόν, και αυτή είναι η απεικόνιση, η πρώτη απεικόνιση που βγάζει το River2D. Ανοίγω επίσης όμως από εδώ, Mesh Edit, το αρχείο, το αρχικό με την τοπογραφία, ώστε να μπορέσω να βελτιώσω λίγο το πλέγμα που έχω φτιάξει. Εδώ βλέπετε ότι το απεικονίζει όχι ως κόμβους, όπως ήταν πριν, όχι ως σημεία μάλλον, με κάποιες ισοϋψίες, δεν μας επηρεάζει αυτό. Αυτά μπορείτε να τα πειράξετε εδώ και να τα σβήσετε, ας πούμε, να μην φαίνονται τις ισοϋψίες από το Display Bed Contours. Δεν το χρειάζομαι αυτό. Αντίθετα όμως χρειάζομαι να βλέπω το πλέγμα μου, οπότε Display Mesh. Επίσης δεν χρειάζεται να βλέπω αυτό που λέει Water's Edge. Λοιπόν, ας ζουμάρω και σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Εδώ. Τώρα για να βελτιώσω το πλέγμα μου, πηγαίνω Mesh Edit και πατάω Smooth. Βλέπετε ότι τα τριγωνάκια αρχίζουν και τροποποιούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται λίγο πιο ισόπλευρα. Αυτό μπορεί να το κάνετε και από εδώ. Λοιπόν, υπάρχει εδώ ένας δείκτης επίσης στο Mesh Information, όπου φαίνεται ότι Mesh Quality Index που λέει είναι 0,14 σχεδόν. Ένα καλό πλέγμα έχει, σίγουρα είναι στο 1. Στο 1 είναι το καλύτερο πλέγμα που μπορείτε να φτιάξετε, αλλά στην πραγματικότητα πλέγμα με δείκτη 1 είναι πολύ σπάνιο να φτιάξετε. Μπορείτε να φτιάξετε όμως ένα πλέγμα που θα είναι ο δείκτης κοντά στο 0,5. Λοιπόν, πατώντας λοιπόν το Smooth αρκετές φορές, θα δείτε ότι αρχίζει το πλέγμα και διαμορφώνεται έτσι ώστε τα τρίγωνά του γίνονται ισόπλευρα, και αν πάτε κάθε τόσο στο Mesh Information, βλέπετε τώρα ότι ο Mesh Quality Index έχει φτάσει στο 0,48. Από κάποιο σημείο και μετά, εάν πατήσω πάλι Smooth, μπορεί να αρχίσει να πέφτει αυτός ο δείκτης. 0,48-41 ήταν. Ας πατήσω άλλη μία, να δούμε πού πάει. 0,48-38. Βλέπετε ότι αρχίζει να πέφτει.
Άρα δέχομαι ότι αυτό το πλέγμα είναι το βέλτιστο πλέγμα που εγώ μπορώ να φτιάξω. Το αποθηκεύω. Και τώρα θα ξεκινήσω τις προσομοιώσεις. Επιστρέφω λοιπόν στην αρχική οθόνη. Τώρα δεν χρειάζεται να βλέπω το πλέγμα. Μου αρκεί αυτή η απεικόνηση. Επίσης, το River2D έχει έναν πολύ ωραίο τρόπο να απεικονίζει την προσομοίωση κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Αυτό μπορείτε να το φτιάξετε από εδώ, Display, Contour, Color. Α, επίσης εδώ έχει διάφορες απεικονίσεις που μπορεί να μας δώσει. Αν πατήσω για παράδειγμα Bend Elevation όπως το έχει και Display Color Shading, μας βγάζει μια χρωματική απεικόνιση των υψομέτρων, της τοπογραφίας. Τώρα το τι είναι τα χρώματα, πάμε Display Annotation, επιλέγω Color Legend, Distance Scale, Vector Scale, Inflow Discharge, Outflow Discharge και Time. Ok. Και μας βγάζει εδώ ότι μας δείχνει το Bend Elevation, δηλαδή τα υψόμετρα, με χρώματα και κάποιες άλλες πληροφορίες. Λοιπόν, τώρα για την προσομοίωση, την υδραυλική προσομοίωση, έτσι, θα πρέπει να είναι καλύτερα να μας δείχνει, μπορείτε να επιλέξετε είτε το βάθος είτε την ταχύτητα, εγώ προτιμώ την ταχύτητα. Okay. Και υπάρχει δυνατότητα επίσης να βλέπετε την ταχύτητα και σε vector, με κατεύθυνση, με διανύσματα. Πατάμε στο vector και velocity, ok. Λοιπόν, τώρα, όπως θυμάστε, όταν κλείναμε το River2D Mesh και εκείνη την ώρα που οριοθετούσαμε τα όρια εισόδου και εξόδου, μας ζήτησε να του εισάγουμε την παροχή στο όριο εισόδου. Εμείς βάλαμε ένα κυβικό του δευτερόλεπτο, το βλέπετε και εδώ, και την στάθμη στο όριο εξόδου, που βάλαμε μια συγκεκριμένη στάθμη. Λοιπόν, αυτά τα έχει κρατήσει τώρα και θα προσομοιώσει αυτή την παροχή, το ένα κυβικό με το δευτερόλεπτο. Αυτά εσείς μπορείτε να τα αλλάξετε πηγαίνοντας εδώ, Flow, Edit Flow Boundary, επιλέγετε το ένα από τα δύο όρια και εδώ σας έχει το πρώτο όριο, το Inflow που είναι το όριο εισόδου, έχουμε βάλει παροχή ένα κυβικό το δευτερόλεπτο και στο δεύτερο όριο έχουμε βάλει σταθερή στάθμη. Αυτό μπορείτε είτε να το πειράξετε από εδώ, αλλά προς το παρόν να το αφήσω και πατάω πάλι Flow, Edit Flow Boundary, εδώ, έχει 96,1. Μπορεί εσείς να μην γνωρίζετε την στάθμη στο όριο εξόδου και αυτό είναι μάλιστα και πολύ πιθανό αρκετές φορές. Εδώ σας δίνει τη δυνατότητα, παρότι άλλα προγράμματα δεν σας δίνουν τέτοια δυνατότητα, να υπολογίσει μόνο του τη στάθμη μέσα από μια συγκεκριμένη σχέση βάθους και παροχής. Λοιπόν, οπότε ας επιλέξουμε αυτό και πατάμε OK. Τώρα για να ξεκινήσει να τρέχει η προσομοίωση πατάμε Flow. Εδώ θα πατήσουμε Run Steady γιατί εμάς για τη συγκεκριμένη περίπτωση τώρα που περιγράφω εγώ μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρουν οι συνθήκες μόνιμης ροής. Αλλά μπορεί, υπάρχει δυνατότητα το πρόγραμμα να τρέξει και το transient που λέει, δηλαδή να είναι μη μόνιμη, να τρέξει μη μόνιμη ροή και να έχει ακρίβεια δηλαδή στους υπολογισμούς της προσομοίωσης και στα ενδιάμεσα σημεία μέχρι να πιάσει μόνιμη ροή. Εμείς προτιμάμε το steady για τη συγκεκριμένη περίπτωση πάντα και σας ζητάει να βάλετε το present time, δηλαδή το χρόνο που θα αρχίσει η προσομοίωση, 0 είναι πάντα αυτό. Εδώ έχει σαν τελικό χρόνο 1000, εμείς θα βάλουμε 100.000. Το time step είναι το πόσο γρήγορα θα προσομοιώσει. Καλό είναι να ξεκινήσετε με ένα πολύ μικρό time step, 0,01. Το maximum time step θα είναι, εμείς το ορίζουμε στα 100. Εάν βάλετε μεγαλύτερο, θα δείτε ότι μπορεί το πρόγραμμα να μην αποκρίνεται σωστά. Το Goal Solution Change το αφήνουμε στο 0,05. Εδώ λέει ότι θα βγάλει αποτελέσματα σε ένα log αρχείο που θα λέγεται steady.log και ξεκινάμε πατώντας Run. Εδώ τώρα θα βλέπετε και με χρώματα πλέον και με τους vectors που έχω βάλει το πώς ξεκινάει από το επάνω όριο και κατεβαίνει το νερό προς τα κάτω, μέχρι να πιάσει συνθήκες μόνιμης ροής.
Σας δίνει εδώ διάφορες πληροφορίες. Όπως βλέπετε, το time step, το time increment, ανεβοκατεβαίνει με βάση συγκεκριμένους δείκτες που έχει το πρόγραμμα μέσα. Σε άλλα λογισμικά, μπορεί να βάλει σταθερό time step στο 0,01 και τότε η προσομοίωση αργεί πάρα πολύ. Αυτό, το River2D έχει τη δυνατότητα αυτή να βάλει αυτό το variable time increment, ώστε να μην αργήσει πολύ να τελειώσει η προσομοίωση. Ο στόχος μας είναι τώρα, για να δούμε ότι επιτεύχθηκε μόνιμη ροή, είναι στόχος το solution change που λέει να πάει πάρα πολύ μικρό, να γίνει δηλαδή 0,0001 ας πούμε. Και η παροχή στο όριο εισόδου να εξισωθεί σχεδόν με την παροχή στο όριο εξόδου, δηλαδή ένα εδώ και ένα εκεί. Λοιπόν, ακόμη βλέπετε ότι το νερό βέβαια βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και προχωράει προς τα κάτω μέχρι να πιάσει τη μόνιμη ροή. Εδώ επίσης αλλάζουν οι ταχύτητες, έτσι. Μπορώ τώρα να, παρότι τρέχει η προσομοίωση, να πατήσω display και να βγάλω το vector. Και να βλέπω απλώς τα χρώματα. Λοιπόν, και συνεχίζει η προσομοίωσή μου. Το timestamp, το βλέπετε, έχει πάει στο 7, 10, ανεβοκατεβαίνει και κάποια στιγμή, όταν αρχίζει να πιάνει σιγά σιγά τη μόνιμη ροή, θα πάει προς το 100 και θα αρχίσει να τρέχει αρκετά πιο γρήγορα. Λοιπόν, τώρα όσο τρέχει η προσομοίωση, ένα σημαντικό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι αυτές τώρα οι προσομοιώσεις που κάνουμε, για να τις κάνουμε, θα έπρεπε πρώτα να έχουμε κάνει ένα είδος καλυμπραρίσματος, δηλαδή να ξέρουμε ότι αυτά που μας βγάζει εδώ το μοντέλο είναι αυτά που πραγματικά βλέπουμε στο πεδίο. Αυτό για να το κάνουμε υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ο κυριότερος είναι ότι πάμε στο πεδίο σε μια συγκεκριμένη παροχή, δηλαδή θα έπρεπε τώρα εμείς να έχουμε πάει για την παροχή 1 και να έχουμε μετρήσει την ταχύτητα ροής και τη στάθμη, το βάθος, σε διάφορα σημεία. Και στη συνέχεια να ταυτοποιήσουμε ότι αυτά που μας, για τα σημεία αυτά, η πληροφορία που μας δίνει η προσομοίωση ταιριάζει με την πληροφορία που πήραμε από το πεδίο. Λοιπόν, αυτό εγώ τώρα δεν το κάνω εδώ, αλλά για τη συγκεκριμένη παροχή έχει γίνει καλυμπράρισμα για άλλα λογισμικά. Λοιπόν, βλέπετε ότι σιγά σιγά, παρότι στην αρχή πήγαινε αρκετά σιγά, τώρα το time increment έχει πάει στο 100, η παροχή μου αυτή που βγαίνει από το όριο αυτό είναι 0,96, δηλαδή πάρα πολύ κοντά στο 1, που σημαίνει ότι αρχίζω σιγά σιγά αρχίζει να πιάνει η περιοχή μου μόνιμες συνθήκες. Ας περιμένουμε λοιπόν λίγο και στη συνέχεια θα το σταματήσουμε για να επεξεργαστούμε τα αποτελέσματα. Βλέπετε πίσω ότι το solution change που λέει αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ μικρό και κάποια στιγμή θα αρχίσει να γίνεται επί 10 εις τη μείον κάτι, όπου εκεί πάλι δεν θα αλλάζει. Ήδη βλέπετε ότι στη χρωματική απεικόνηση δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, που σημαίνει ότι έχουν επιτευχθεί πλέον συνθήκες μόνιμης ροής. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να το αφήσετε κι άλλο, γιατί βλέπετε ότι το solution change συνεχίζει να κατεβαίνει και μετά από κάποιο όριο, από κάποιο σημείο αρχίζει και παίζει σε μια συγκεκριμένη αλληλουχία τιμών. Λοιπόν, εγώ τώρα θα το σταματήσω εδώ. Και άρα έχω τρέξει για παροχή 1 κυβικό μέτρο το δευτερόλεπτο την προσομοίωσή μου στην περιοχή μελέτης και έχω αποτελέσματα πλέον για ταχύτητα ροής, αυτή εδώ που δείχνουμε τώρα, και βάθος ροής, το οποίο δεν το βλέπετε εδώ, αλλά μπορώ να το απεικονίσω εδώ, contour color και depth. Αυτό είναι το βάθος του νερού, όπου είναι άσπρο σημαίνει ότι δεν υπάρχει νερό, έτσι. Λοιπόν, ας κλείσω τώρα αυτό. Λοιπόν, το πρώτο βήμα λοιπόν στα υδραυλικά μοντέλα καταλληλότητας διαδείγματος είναι να έχουμε για διάφορες παροχές την ταχύτητα και το βάθος σε κάθε κόμβο του υπολογιστικού πλέγματος. Εμείς τώρα προσομοιώσαμε για την παροχή 1. Αντίστοιχα, θα
προσομοιώναμε και άλλες παροχές, δηλαδή 1,2, 1,5, 0,8, 0,5 κλπ. Το επόμενο βήμα τώρα είναι για αυτή τη συγκεκριμένη παροχή και για τις τιμές βάθους και ταχύτητας που έχω για κάθε κόμβο του υπολογιστικού πλέγματος, να μου δώσει το μοντέλο ως αποτέλεσμα το πόσο κατάλληλες είναι αυτές οι τιμές βάθους και ταχύτητας και υποστρώματος ίσως για τον οργανισμό που έχω εγώ σαν στόχο και του οποίου την κατανομή θέλω να μελετήσω, την καταλληλότητα. Αυτό για να το κάνω θα πρέπει από πριν, όπως και στα άλλα υδραυλικά μοντέλα καταλληλότητας ενδιατήματος, να γνωρίζω τις προτιμήσεις του οργανισμού μου. Λοιπόν, εγώ έχω εδώ, όχι για ψάρια, αλλά για τα βενθικά μακροασπόνδυλα, κάποιοι οργανισμοί που ζουν μέσα στο βυθό των ποταμών, έχω τις προτιμήσεις τους σε ταχύτητα ροής, βάθος και υπόστρωμα. Λοιπόν, το έχω εδώ ήδη ανοιχτό. Εδώ βλέπετε για παράδειγμα ότι έχω τις ταχύτητες από 0 έως 2 μέτρα το δευτερόλεπτο, η καταλληλότητα από 0 έως 1, όπου 0 η ελάχιστη και 1 η βέλτιστη, η μέγιστη, και βλέπετε ότι παρουσιάζει ένα πικ κοντά στο 0,6-0,8. Αυτές οι τιμές που βλέπετε έρχονται από αυτές εδώ τις τιμές. Το ίδιο έχω και για το βάθος. Δηλαδή το βάθος σε μέτρα από 0 μέχρι περίπου 1 και η καταλληλότητα από 0 μέχρι 1. Από εδώ έχω πάρει λοιπόν τις τιμές του βάθους και αντίστοιχα για τα υποστρώματα. Όταν είναι άμμος η καταλληλότητα 0,7 περίπου. Όταν είναι λεπτό χαλίκι 0,55. Για πιο χοντρό χαλίκι πάει 1. Για τους βράχους πάει 0,95. Αυτά πρέπει να τα εισάγω εγώ στο River2D ώστε να μπορέσει να κάνει να αντιπαραβάλει, ας πούμε, τις καταλληλότητες με τις ταχύτητες και τα βάθη για κάθε παροχή, ώστε να μας βγάλει τελικά ένα συγκεκριμένο μέγεθος, το οποίο θα σας εξηγήσω. Οπότε, για να το κάνω αυτό, πηγαίνω τώρα στον φάκελο που έχω τα συνοδευτικά αρχεία που είπαμε στην αρχή, και είναι εδώ. Εδώ και θα επεξεργαστώ ένα συγκεκριμένο αρχείο, ας πούμε αυτό. Αυτό είναι το αρχείο που θα πρέπει να εισαχθεί στο River2D ως αρχείο καταλληλότητας, για την καταλληλότητα ενδιατήματος. Άρα θα κάνω ένα copy και θα το πάρω στην συγκεκριμένη case study που έχω εγώ. Ας το ονομάσω Macroinvertebrates και θα το ανοίξω με Excel για να το επεξεργαστώ. Εδώ τώρα βλέπετε ότι είναι αυτά που σας έδειχνα πριν εγώ για τα μακροασπόνδυλα, τα έχει εδώ σαν αρχείο εισαγωγής, αρχείο εισόδου στο River2D για την πέστρεφα, Brown Trout. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό το αρχείο αν ήθελα να μελετήσω την πέστροφα, αλλά εγώ θα βάλω τις δικές μου τιμές που είναι για τα μακροασπόνδυλα. Θα πάρω λοιπόν από αυτό το αρχείο αυτό το σύνολο τιμών. Και θα το βάλω εδώ. Άρα πρέπει αυτά να μετακινηθούν προς τα κάτω. Αυτό είναι. Συνεχίζω εδώ. Πρέπει να έχει και αυτή την αρρύθμιση. Και την παρένθεση από εδώ πρέπει να την πάω εδώ. Εδώ τώρα έχω περάσει για την ταχύτητα. Λοιπόν, ας φέρω και για το βάθος. Από εδώ. Να κατεβάσουμε και αυτά κάτω.
Εισάγω λοιπόν τις δικές μου τιμές για το βάθος. Κάτι που ξέχασα και πρέπει όμως να γράψουμε είναι ότι θα τελειώνει με μια τελευταία τιμή, παρότι εγώ δεν την έχω, πρέπει να τη βάλω 100 και 0 ή 100 και 1 ανάλογα τι είναι κατάλληλο, το ίδιο και για το βάθος. Και να φέρω τώρα να περάσουμε για το υπόστρωμα. Είναι αυτό που λέει Channel Index. Όπως βλέπετε, εγώ εδώ τα έχω με λέξεις sand, fine gravel κλπ. Θα τα φέρω και θα τα περάσουμε με αριθμούς. Δηλαδή, τα έχω εδώ. Θα τα βάλω εδώ. Σβήνω αυτά που δεν χρειάζομαι. Και πλέον το 0 σημαίνει άμμος, το 1 σημαίνει λεπτό χαλίκι κλπ. Λοιπόν, ας σπίσω και αυτά εδώ. Εδώ μπορώ να γράψω κάτι ή και όχι. Το σώζω. Και πλέον μπορώ αυτό το αρχείο να το ανεβάσω στο River2D. Πηγαίνω εδώ, Habitat. Preference και πρέπει να το μετονομάσω σε PRF. Άρα πηγαίνω στο εδώ που το έχω, δεξί κλικ, rename, PRF. Μάλλον θα πρέπει να το κλείσω πρώτα για να το μετονομάσω. Ναι, το κλείνω. Ωραία, το μετονόμασε λοιπόν και πάμε τώρα εδώ. Να το εισάγω. Λοιπόν, το πήρε το αρχείο. Ένα ακόμη αρχείο που χρειαζόμαστε, αυτό ήταν το αρχείο με τις προτιμήσεις σε καταλληλότητα ενδιαιτήματος για τους οργανισμούς που θέλουμε να μελετήσουμε. Ακόμη ένα αρχείο, τελευταίο, είναι το αρχείο με το υπόστρωμα στην περιοχή μου. Δηλαδή, εγώ έχω τώρα ταχύτητες και βάθη από την προσομοίωση. Χρειάζομαι όμως και το υπόστρωμα, δηλαδή αν θα είναι άμμος, αν θα είναι χαλίκι κλπ. Αυτό όπως θυμάστε στο αρχείο αυτό που περάσαμε τώρα, το βάλαμε με τιμές από 0 μέχρι 6. Άρα θα πρέπει εγώ με κάποιο τρόπο να πω στο River2D τι τιμές έχει κάθε κόμβο σε σχέση με το υπόστρωμα. Για να το κάνω αυτό θα χρησιμοποιήσω το River2D Bed, αλλά πρώτα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό τέχνασμα, δηλαδή παίρνω το αρχείο του πλέγματος, κάνω copy, paste και το μετονομάζω σε αρχείο με επέκταση Bed για να μπορώ να το χρησιμοποιήσω στο River2D Bed. Λοιπόν, αυτό το αρχείο τώρα το ανοίγω εδώ και εδώ βλέπετε το πλέγμα με τη μορφή ουσιαστικά σημείων. Και μπορώ πλέον να βάλω channel index, υπόστρωμα δηλαδή σε κάθε κόμβο, είτε βάζοντας bed set roughness by region, είτε set roughness everywhere. Εγώ θα βάλω ένα everywhere, δηλαδή όλα τα σημεία μου να έχουν ένα υπόστρωμα 4 που αντιστοιχεί σε large gravel. Μπορώ να βάλω και με περιοχές. Δηλαδή, set roughness by region. Και επιλέγω μία περιοχή αυτή και βάζω καινούριο channel index, παρότι λέει roughness, εμείς channel index θα το μετονομάσουμε, άρα θα είναι για channel index το αρχείο αυτό, να βάλουμε 3. Και μπορώ να βάλω κι άλλο, ανάλογα με το πώς είναι η κατανομή του υποστρώματος από το πεδίο, έτσι, έχω πάει στην περιοχή, έχω δει τα υποστρώματα και βάζω αντίστοιχα. By region πάλι, ας επιλέξω μια μεγαλύτερη περιοχή. Και να βάλω 5. Το σώζω. Και τώρα
ας κλείσω και το πρόγραμμα, το μετονομάζω σε παραπήρως.τσι από το Channel Index. Και αυτό το αρχείο μπορεί πλέον να εισαχθεί εδώ στο River2D ως Habitat Channel Index. Άρα, έχουμε τρέξει μία συγκεκριμένη παροχή, ένα κυβικό μέτρο το δευτερόλεπτο, έχουμε την κατανομή των ταχυτήτων και των βαθών, όπως βλέπετε στην περιοχή της προσομοίωσης, έχουμε και από το αρχείο με τα υποστρώματα, την κατανομή του υποστρώματος για την περιοχή μας, έχουμε βάλει και τις καμπύλες καταλληλότητας για τα μακροασπόνδυλα και άρα τώρα θέλω να μου υπολογίσει ένα συγκεκριμένο μέγεθος. Να μου υπολογίσει καταρχήν το πρόγραμμα την καταλληλότητα ενδιατήματος από 0 ως 1 σε κάθε κόμβο της περιοχής μελέτης. Εδώ είναι κόμβοι, έτσι παρότι βλέπουμε χρώματα. Και να μου υπολογίσει και ένα συνολικό μέγεθος για τη συγκεκριμένη παροχή που θα εκφράζει την καταλληλότητα της συγκεκριμένης παροχής. Αυτό το μέγεθος ονομάζεται Weighted Usable Area, σταθμισμένη κατάλληλη έκταση, και είναι ουσιαστικά ένα είδος αθροίσματος όλων των καταλληλοτήτων σε κάθε κόμβο για να έχουμε ένα συνολικό μέγεθος καταλληλότητας. Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην άλλη παρουσίαση που σας, όπως σας έχω πει σχετικά με τη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση. Πατάω λοιπόν εγώ είτε εδώ που λέει Weighted Usable Area είτε εδώ πριν πατήσω, συγγνώμη, πρέπει να σας πω ότι το Weighted Usable Area, η σταθμισμένη κατάλληλη έκταση, μπορώ να την υπολογίσω με διάφορους τρόπους. Αν πατήσετε Options και Habitat Options, εδώ σας έχει με γινόμενο της καταλληλότητας ταχύτητας, βάθους και υποστρώματος. Εμείς θα προτιμήσουμε τον γεωμετρικό μέσο. Και πατάω Weighted Usable Area. Και μας λέει ότι η σταθμισμένη κατάλληλη έκταση λοιπόν είναι 2239, εννοεί τετραγωνικά μέτρα, σε σύνολο 4.561 τετραγωνικών μέτρων, δηλαδή από όλη την περιοχή εδώ, τα μακροασπών, δηλαδή το ψάρι ας πούμε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχεδόν τη μισή, 2.239, για την παροχή αυτή που τρέξαμε. Αυτό μπορούμε να το απεικονίσουμε και εδώ, Display, Contour Color, και αντί για Depth που έχω εδώ, να βάλω πλέον Weighted Usable Area. Τα χρώματα θα είναι από 0 το μπλε και κοντά στο 1 το κόκκινο, οπότε βλέπετε την καταλληλότητα λοιπόν στην περιοχή. Αυτό είναι για τη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση. Μπορώ επίσης να δω διάφορα άλλα μεγέθη. Μπορώ να δω για παράδειγμα το Combined Velocity Index, όχι, μπορώ να δω, δούμε τι άλλο έχει. Ναι, μπορείτε να δείτε την καταλληλότητα για το βάθος, από 0 ως 1 επίσης, είναι αυτή. Μπορείτε να δείτε την καταλληλότητα για την ταχύτητα, velocity, είναι αυτή. Και μπορείτε να δείτε και την καταλληλότητα για το υπόστρωμα και διάφορα άλλα. Το υπόστρωμα είναι το Substrate Suitability Index. Είναι βάση των περιοχών που έχουμε βάλει, έτσι. Ας το αλλάξω, να βάλω πάλι το Weighted Usable Area. Λοιπόν, αυτό είναι το μέγεθος το οποίο ουσιαστικά εμείς δείχνουμε. Τώρα, όλη αυτή η εργασία γιατί γίνεται, γιατί μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να προσομοιώσουμε την καταλληλότητα, τη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση, με τη σειρά βέβαια να προσομοιώσουμε ταχύτητες, βάθη σε διάφορες παροχές και την καταλληλότητα τελικά για διάφορα σενάρια παροχών και εμείς να επιλέξουμε ως καταλληλότερη παροχή για τον συγκεκριμένο οργανισμό αυτή που μας δίνει την βέλτιστη, τη μέγιστη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, θα πρέπει να προσομοιώσουμε διάφορα σενάρια παροχών και να έχουμε τα αποτελέσματα της σταθμισμένης κατάλληλης έκτασης. Αυτά όλα τα αποτελέσματα που βγάζω για κάθε παροχή μπορώ να τα σώσω πλέον ως εδώ Habitat Save Node Attribute File
Σας τα βγάλει σε αρχείο CSV. Ας γράψουμε εδώ weighted user. Άρα τώρα μπορούμε απλώς να τρέξουμε καινούργιες παροχές και να κάνουμε την ίδια δουλειά παίρνοντας τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Θα τρέξω και μία ακόμη παροχή και την ίδια δουλειά θα την κάνετε, μπορείτε να την κάνετε για πάρα πολλές παροχές ξεκινώντας ανάλογα και με την περιοχή σας, γιατί συγκεκριμένη ας πούμε μπορεί να ξεκινήσετε από 0,2 κυβικά το δευτερόλεπτο μέχρι και 7-8 κυβικά το δευτερόλεπτο. Θα τρέξω εγώ τώρα την παροχή 2 κυβικά το δευτερόλεπτο. Λοιπόν, όπως κάναμε πριν, flow, edit flow boundary, πατάω στο όριο εισόδου λοιπόν για να βάλω 2 κυβικά. Στο όριο εξόδου δεν πειράζω κάτι γιατί έχουμε βάλει να μας υπολογίζει τη στάθμη με βάση μια συγκεκριμένη εξίσωση και απλά πάω στο flow, run steady, ξαναβάζω 0, final time το αφήνω 100.000, ξαναβάζω το time step να ξεκινήσει από χαμηλό time step. Εδώ ήδη βλέπετε μου έχει βάλει το inflow την παροχή εισόδου 2 κυβικά και πατάω run. Πριν πατήσω run μπορώ επίσης να πατήσω display και contour color και αντί για το weighted usable area να μου δείχνει πάλι το velocity magnitude. Ωραία. Θα πρέπει βεβαίως να πατήσω εδώ πριν ξεκινήσω flow, reset initial conditions και να του πω πάλι να ξεκινήσει με 99 το inflow elevation που μου είπε πριν. Και αφού τα έχω όλα έτοιμα, πατάω run. Πολλές φορές μπορεί να κολλήσει και να μην σας δείχνει εδώ χρωματική απεικόνηση της προσομοίωσης. Παρ' όλα αυτά το πρόγραμμα δουλεύει, αλλά εάν εσείς θέλετε να το βλέπετε όπως το έχω βλέπω εγώ τώρα, θα πρέπει να κλείσετε το πρόγραμμα και να το ξαναανοίξετε. Περιμένουμε λοιπόν λίγο να επέλθουν πάλι μόνιμες συνθήκες και να επεξεργαστούμε ξανά τα δεδομένα. Καθώς τρέχει η προσομοίωση, μπορεί να δείτε το Q-out, δηλαδή την παροχή εξόδου, να ανεβοκατεβαίνει. Εμένα έφτασε μέχρι 15 κυβικά. Κάποια στιγμή όμως θα πιάσει μόνιμη ροή και θα είναι κοντά στα 2 κυβικά. Θα πρέπει να είναι κοντά στα 2 κυβικά, αν έχουν γίνει όλα σωστά. Ήδη βλέπουμε ότι κατεβαίνει προς μόνιμες συνθήκες. Το solution change αρχίζει και αυτό να μειώνεται. Στοιχεία δηλαδή που δείχνουν ότι οδηγούμαστε προς μόνιμες συνθήκες σιγά σιγά. Μπορεί να κατέβει κι άλλο και κάτω από το 2. Θα ξανανεύει προφανώς κοντά στο 2 όταν έρθει η ώρα να πιάσει μόνιμες συνθήκες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση βλέπω ότι πραγματικά πιάνει μόνιμες συνθήκες. Δηλαδή κοιτάτε το Q-out και το solution change ουσιαστικά για να έρθει η ώρα να πατήσετε stop. Λοιπόν, μπορούμε να το αφήσουμε κι άλλο. Καλό είναι να το αφήσετε κι άλλο, να πάει το solution change σε τιμές 10 εις την μείον κάτι. Ήδη βλέπετε βέβαια ότι έχει σταθεροποιηθεί εδώ το πεδίο ροής. Εγώ θα το σταματήσω τώρα. Λοιπόν, και με τον ίδιο τρόπο, αυτή τη φορά δεν χρειάζεται να βάλετε αρχεία εδώ, τα έχουμε ήδη βάλει και το channel index και τα preferences, οπότε κατευθείαν πατάμε weighted usable area. Είναι λοιπόν 2592 από τα 4561. Αυτό μπορούμε πάλι να το απεικονίσουμε εδώ. Weighted usable area. Λοιπόν, βλέπετε ότι από την παροχή 1 στην παροχή 2 δεν έχει μεγάλη διαφορά. Κάπου εκεί κοντά ήταν η σταθμισμένη κατάλληλη έκταση. Λοιπόν, αν έχετε λοιπόν ένα σύνολο παροχών και τις σταθμισμένες κατάλληλες εκτάσεις για κάθε παροχή, θα μπορείτε να επιλέξετε την παροχή που μας δίνει τη βέλτιστη σταθμισμένη κατάλληλη έκταση ως την καλύτερη παροχή, την πιο κατάλληλη για τον οργανισμό μας. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε ουσιαστικά εκτίμηση της οικολογικής παροχής κατά αντιφραγμάτων ή κατά αντι άλλων ανθρωπογενών παρεμβάσεων. Με τη χρήση υδραυλικών μοντέλων καταλληλότητας ενδιατήματος. Σας ευχαριστώ πολύ.